τις γραμμές, πως αλλάζουνε χρώματα και χωρίζουν βουνά και χωρίζουν τα σώματα. Δες το φεγγάρι και πιες απ' το φως του δυο κύματα. Οι ζωές μας νησιά, όλα αλλάζουνε σχήματα. Και απ' το δάκρυ σου κλαίω, κι απ' το δάκρυ μου κλαίω. Σπασμένο ουρανό, πού να σε ψάξω, πώς να πετάξω με ένα φτερό μου κλειστό. Άσπρα μπαλόνια, κάνε την αχρόνια, σύννεφα μοιάζουν παλιά. Πώς να τα σπάσω, πώς να ξεχάσω όσα θυμάμαι φιλιά. Με μια θάλασσα αγκαλιά. Πρέπει να βρούμε πάρα πολλά. Έχουμε χρόνο. Απεριόριστο. Δεν με ελέγχει κανένας. Απεριόριστο. Η Ευδοκία ζηλεύκει. Δεν ήξερα αν ζηλεύκει. Πάντως, δεν με πιέζει καθόλου. Ναι. Άκου να σου πω. Ξέρω πάρα πολύ καλά ποιος είσαι. Έβαλε σε Ιρένα, ξαδερφή της Μάρθας Αντωνίου. Πρόσεξε τι θα σου πω. Σου λάβε το σοβαρά υπόψη. Εάν δεν με εξασφαλίσεις ότι δεν θα έχεις εσύ κανένα σύντη πάνω σου, δεν έχει ούτε σέντ. Και ό,τι θέλεις κάνε. Όχι, θέλω να κλείσω τον Λούκα φυλάκι. Έλα να σοβαρό μιλάς. Τούτος ο άνθρωπος έπιανε το μωρό μας. Διέλυσε μας το, για τον λόγο να άρχεψες να πίνεις, καταλαβαίνεις το. Ετιμωρήθηκε, Ανδρέα. Ετιμωρήθηκε με την απορρίψη του Μιχαήλ. Τι να συνεχίσει να τιμωρείται. Λουκά, σε παρακαλώ πολύ, φύε. Το μωρό θέλει να σε δει. Φύε! Όχι χωρίς τον Γιώργο. Μην τον αφήκετε να με πιάσει, να με πάρει σε άλλους ανθρώπους. Σήκου, φύε τώρα. Εν καταλάβεις ότι φετσιασμένο το μωρό. Μιχαήλ μου, σε παρακαλώ. Αγαπώ σε, γιέ μου. Αγαπώ σε. Όμως, είσαι κακός, έκλεψε το τη Χριστινούλα. Καταλαβαίνεις ότι εφοήθηκε το μωρό. Φύγε να είμαι και πελάρα πιο την αστυνομία να έρθουν να σε συνάξουν. Εφιές. Ανδρέα, έπιασες εσύ ο κύριος Γιώργος πριν της Αθηνάς εσέναν και την Έλενα μαζί μας στο κρεβαδί. Όχι βέβαια. Όχι βέβαια. Ορεστή, τον το πράγμα είναι ισχύει, σε παρακαλώ, μέ σου ξεφύγει τίποτε, γιατί είναι έγκυος η Ευδοκία. Α, είναι έγκυος η Ευδοκία. Δηλαδή, φλόμωσε με στο ψέμα ο πρώην πεθερός μου, α. Εν ήξερα για ποιο λόγο σου είπε κάτι τέτοιο ο κύριος Γιώργος, αλλά σε παρακαλώ, δεν θέλω να σου ξεφύγει τίποτε. Θέλω να μου πεις τι ξέρεις για μένα. Τα πάντα, αγάπη μου. Ρώτα με ό,τι θέλεις. Θέλεις να πεις ότι που ήμουν μωρό, τι είχαμε πιάσει που σένα. Ερωτούσες για μένα. Πάντα, αγόρι μου. Πάντα και για τα πάντα. Εγώ δεν μπορεί να πιστέψω ότι είσαι ξανά με τον Ανδρέα και ξέρεις ότι η γυναίκα του είναι έγκυος. Χαρακτηρίζεις με περίεργα, ναι. Ναι, Έλληνα. Λυπούμε. Ορεστή, πέρασε έξω, σε παρακαλώ. Θέλω να μιλήσω με την Έλληνα. Όχι, δεν έχει να πάει πουθενά. Φύγε, σε παρακαλώ, γιατί να καλέσω την αστυνομία. Και τι έγινε. Έλληνα. Θέλω το γιο μου πίσω, κατάλαβες. Θέλω το γιο μου πίσω. Είναι εσύ που έλεγες ότι τον αγαπάς αλτρουιστικά. Λοιπόν, δεν θέλει να σε ξαναδεί το μωρό. Θωρείσαι και φοάται. Ευρούσαμε όλη μέρα για την κουζίνα και δεν έπιαμε στο γυναικολόγο. Και είπες μου και ψέματα ότι να πάμε μετά. Εντάξει, να πάμε αύριο, μεθαύριο. Αν δεν μπορέσει να πω και μόνη μου. Ευδοκία,
Τέρμαν τα αστεία σου τα ψέματα, εντάξει. Με ενδιαφέρει να θυμώσει ο παπάς σου, αλλά ξέρω γιατί είναι πιάμε στο γυναικολόγο. Δεν καταλαβαίνω. Ευδοκία, ξέρω. Μίλησε με ο παπάς σου, έμαθα. Η δίκαιρος μήτρα δεν απαγορεύει σε καμιά γυναίκα να κάνει μωρό. Αλλά θέλει προσοχή. Ξέρω τα πάντα. Είπε μου για τις εγκυμοσύνες σου στο παρελθόν. Μες στο σπίτι δεν μπαίνεις. Το κοπελί είναι σχεσμένο που τα χτες που ήρθες. Όπου θέλω πάω. Εάν με ξανακουντήσεις θα πιω μια πέτρα να ανοίξει κελές σου. Κατάλαβε το. Μες στο σπίτι δεν μπαίνεις. Να που πάμεις ρε. Τώρα. Γεια σου, Έλλη μου. Τώρα έφυγεται. Ναι, θέλω να σου μιλήσω. Κι εγώ. Κοιτάξτε, κυρία Αγγελική, πρέπει να μείνετε μακριά από τον παπά μου. Αμάνα. Να μου μάθω που τα σέρκα της έτσι. Πολλά επιλυτικά. Αμάνα μου, τσά μου τα χαλάσει με την Αγγελική κατήση της. Γεια σου. Γεια. Μπορώ να κάτσω? Ναι, βέβαια, κάτσε. Συμβαίνει κάτι, ο Μιχαήλ? Μια χαρά είναι ο Μιχαήλ. Εμείς οι δύο μπορούμε να έχουμε μια κουβέντα σαν δύο γυναίκες που σέβονται το φίλο τους για τον εαυτό τους. Σαν δύο έντιμες γυναίκες που έχουν ήθος και αξιοπρέπεια. Δεν καταλαβαίνω τι λες. Είδα σας, Έλενα. Χθες το πρωί. Ήμουν 3 μέτρα μακριά σας. Και είδα τα πάντα. Δεν ήταν ερωτικό ραντεβού. Δεν το αρνείσαι. Σε παρακαλώ πολύ. Γιατί έτσι θα μπορέσουμε να πάρουμε τη συζήτηση παρακάτω. Δεν φιλούσες. Ο Ανδρέας δεν ήξερε ότι ήρθα σήμερα να είσαι εδώ. Και ούτε πρόκειται να το πω. Επίσης, αγνοεί ότι σας είδα χτες. Έχω πολλές απορίες, Έλενα. Και ερωτήσεις. Ακούω σε. Γι' αυτό να χωρίσετε τότε. Χωρίσετε εξαιτίας μου. Όχι. Το ξέρεις το πολύ καλά. Ναι. Ξέρω το. Ήθελα να τα ακούσω. Ήθελα να δω πώς το έχεις εσύ μέσα σου το πράγμα. Νομίζω ότι εν αγαπώ τον Ανδρέα. Νομίζεις ότι θα παλέψω με νύχια και με δόντια για τον γάμο. Νομίζω ότι είναι αποχωρήσω έτσι εύκολα. Τι ερώτηση είναι τούτη τώρα, τι θέλεις να σου απαντήσω? Θέλω να σου κάνω μια ερώτηση και να μου απαντήσεις. Θέλω να ξέρω αν θα επιμείνεις. Εγώ να αποχωρήσω. Αλλά θέλω να μου πεις. Να επιμείνεις. Θέλεις να πεις ότι ό,τι είδες, δηλαδή ότι... ότι νομίζεις ότι είδες. Συγχωρείς το. Σε ενόχλησε? Φυσικά σου με ενόχλησε. Διέλυσε με. Σκότωσε με. Μέχρι ένα σημείο μπορώ να το καταλάβω. Μπορώ να το κατανοήσω, γιατί ίσως ήταν μια στιγμή αδυναμίας, μια στιγμή έντονης συγκίνησης.
Έτσι μπορώ να το αντιμετωπίσω. Όμως, θέλω να ξέρω ότι αν εσύ επιμείνεις, τότε εγώ δεν αποχωρήσω. Γι' αυτό θέλω να ξέρω, Ελένα. Δεν επιμείνεις. Κορή, με μου ρίζεις ψέματα εμένα. Είδες ας που το παράθυρο. Έφευκε η Αγγελική και βάσαστε μια ώρα και μιλούσετε. Τι λαλούσετε? Γυναικείες βλακίες. Γιατί δεν ρωτάς την ίδια? Διότι είναι κυρία και θα σε καλύψει. Μετά σηκωστήκες και φύγεται. Πού έπιετε? Σπίτιν της για καφεδάκι. Παγορεύεται? Εξαρτάται. Είναι που μιλούσετε. Είπα τις μερικές αλήθικες. Αλήθικες? Οι οποίες είναι? Πάντως δεν έχουν καμία σχέση με τις βλακίες και τα ψέματα που τις λέεις εσύ. Κόρη, εγώ λέω βλακίες και ψέματα της Αγγελικής. Φυσικά. Εσύ στην πίση ότι και εγώ και η Αθηνά είμαστε τόσο χαρούμενες που να πάτε σε τον περιβόητο ταξίδι σαν νορβηγικά φιόρτ. Τούτο σε μαράνα. Κόρη, άφησε τις πελάρες και πέ μου τι της είπες. Μην αλλάσεις κουβέντα. Τα πάντα. Ότι πρέπει να κρατήσεις τον Αριστοτέλη για να ξαναθερμάνει η σχέση της μεγάλης σου της κόρης με τον καμπρό σου. Ότι έκαμε μα ανώπου κάτω με τον Ορέστη 3,1 ευρώ γιατί επεμβαίνει παντού. Τι άλλο να τη πω, τα πάντα. Καλά. Ποιο σου έδωκε το δικαίωμα να τη πει έτσι ψέματα? Α? Εσύ γιατί μιλά δεξιά του αριστερά σε όλο τον κόσμο? Αφού τα λέει εσύ, τότε μπορώ να το κάνω κι εγώ. Είσαι δικαιώματα. Είσαι ό,τι με σχέσει, παπάκι μου. Κόρη μου, μα επέλανε τέλεια. Εγώ είμαι παπά σου, κόρη, έχω δικαίωμα να σε προστατεύσω. Εσύ δεν έχεις παιδιά ακόμα. Ελλή, συνάξε τη γλώσσα σου, γιατί δεν ξέρω τι θα γίνουμε εμείς οι δυο. Λούκα μου, γιατί χτύπησες την κολλητή τους, αγάπη μου, έξω από το σπίτι? Γιατί δεν άντεξα. Σπάσαν τα νεύρα μου. Να ακούσεις τον Μιχαήλ, είναι τέλος σου φωνάζε. Χάσα τα λογικά μου, επαραλόγησα, δεν ξέρω. Μην τον αφήκετε να με πιάσει, να με πάει σε άλλους ανθρώπους. Και μετά, τι έγινε μετά? Επέστρεψα πίσω στο σπίτι του Ανδρέα. Θέλω να πιάσω τον Μιχαήλ με το ζόρι. Να του μιλήσω, να του πω κάτι, να... Έτσι ήθελα να τον πιάσω με το ζόρι, να το φέρω σπίτι. Απλά ήθελα να του μιλήσω, να μ' ακούσει, να του πω ένα ψέμα, κάτι. Θέλω να κάνω τούτη τη συζήτηση μαζί σου. Δεν μπορώ να σου πω ψέματα. Αλλά ούτε ζω αλήθεια. Η ζωή μου γίνει άνω κάτω. Νομίζω καλύτερα να κάνεις τούτη την κουβέντα με τον Ανδρέα. Ελένα, θεωρείς ότι επειδή προηγήσεις τη ζωή του πριν που μένα, και έχετε δύο μωρά, έχεις παραπάνω δικαιώματα? Όχι, βέβαια, δεν έχω κανένα δικαίωμα. Αισθάνομαι άσχημα, πάρα πολύ άσχημα. Εκαταντήσα γελία. Σε παρακαλώ, ας μην κάνουμε την κουβέντα, δεν θα μας οδηγήσει πουθενά. Τώρα μπορεί να φύγω από δαμένα να πιάσει τον Αντρέα τηλέφωνο, να του πεις ότι πέρασα. Ναι. Μπράβο. Τουλάχιστον είσαι ειλικρινής. Συγγνώμη για την ενόχληση. Τι έπαθες? Τι συμβαίνει, σε καλά?
Ισμήνη. Ισμήνη, λίγο νερό, σε παρακαλώ. Wow, εν τέλεια. Είναι καταπληκτική. Πόσο χρόνων είσαι? Τούτη ελιά είναι τουλάχιστον 700 χρονών. Είναι η πιο παλιά ελιά της Κύπρου. Και σκέφτονται καμνή καρπούς ακόμα. Προσεχούνται. Κοίτα πώς είναι ο κορμός της. Πόσοι άνθρωποι χωρούν δά μέσα. Αν μείνουμε δά μένα, την προσέχω κι εγώ. Αμάνε, yes. Τέλεια, μπανέα μορφά, καταπληκτικές. Λοιπόν, έτσι και κάμεις την Αγγελική με τη συμπεριφορά σου να μην μου ξαναμιλήσει, χάτω μου μπροστά μου. Ακούεις, έφερε πλοίων, αεροπλάνων, τρένων, εξαφανίστου, να μην σε ξαναδώ μπροστά μου. Κάμεις με χάλια, ρε πάπα. Και ακόμα ένα τελειώσα. Ακούεστε ως έξω, έλεος, τι έγινε, γιατί τσακώθηκε. Η κυρία Ποδά έφτιαξε μου τη γειτόνισσα μου, τη φίλη μου, τη συντροφιά μου, που τον εγωισμό της είχα κομματιμένη. Κάτσε, τι έγινε ρε, τι εννοείς έφτιαξε μου. Δεν συμφωνεί, λέει, με τη σχέση τούτη. Έχετε με ανάγκη και έχω υποχρέωση να απέναντί σας. Γιατί ρε, Έλλη. Ναι, γιατί ρε, Έλλη. Α? Για να προστατεύσει τη σχέση μας, λες. Και νομίζω ότι την επίστεψα. Μάνα μου, τούτη είναι άξια να κόψει τρίσες που είναι κεφαλή μου και να πάει σε μια μάγη σαν να μου κάνει μάγια. Καλά, ρε, μανάξι, υπερβάλλεις λίγο. Με γέλασες εσύ. Με γέλασες εσύ. Θέλω να χάσουμε τον παπά μας. Δεν το χάνεις τον παπά μας, αλλά δεν καταλαβαίνει να μου εξηγήσει κάποιος. Θέλεις να μιλήσω εγώ με την κυρία Αγγελική? Όχι. Να την πιάσεις στην αρφή σου και να της βάλεις μυαλό, εντάξει. Μίλα της τούτης. Εσάς αντέχω πιο. Τώρα που έφυγε μου αλήθεια, είναι καλά που έκαμα. Τι λάλλεις, Ρελή. Συμπεριφέρεσαι ακριβώς σαν το κακομαθημένο που θέλει να γυρίζουν όλα γύρω του. Κάτσε να συνέλθεις. Δεν είσαι έτοιμη να οδηγήσεις ακόμα. Μια χαρά είμαι. Δεν είσαι εγκυμοσύνης. Ξέρω και εσύ τούτο. Αισθάνομαι τέρας. Πε κάτι, σε παρακαλώ, με αφήσε έτσι. Τι να πω. Δεν έχω να πω κάτι. Θέλεις να κάνω επίλογο? Οκ. Okay. Δεν είμαι γεννημένη θύμα. Όταν αγαπώ, έχω αντοχές. Και τον Αντρέα να αγαπώ, τον και να υπομένω. Επίσης, είμαι εκπαιδευμένη σε ψυχραιμία. Δεν έχω να πω τίποτε άλλο. Εύβοια. Του πάρε τηλέφωνο τον Αντρέα. Οι ελιές. Πώς ξέρεις ότι είναι έτοιμη και ποιος σας μαζεύει? Οι ελιές οριμάζουν άμα μαυρίσω. Σε το γίνεται από τον Οκτώβριο στο Δεκέμβρη. Εντάξει, παλιά λουγούσαμε τις ολίες με τον παππού μου. Μόνοι μας τα κάνουν όλα. Τώρα κάνουν τα εργάτες. Ξεσυνηθίσαμε από τη δουλειά.
Θέλω να βοηθήσω κι εγώ. Και μετά πώς σας μαζεύουμε. Τούτο είναι να το πω εγώ. Ξέρω. Λοιπόν, πιάνουμε κάτι μεγάλα πανιά και βάλουμε τα κάτω από τις ελιές. Έτσι ωραία, προσεκτικά στρώνουμε τα πανιά μας και μετά πιάνουμε τη χτενιά. Όχι εκείνη που ταινίζουμε τα μαλλιά μας, την άλλη τη χτενιά. Και αρχίζουμε και λουγούμε την ελιά. Πέφτουν κάτω οι ελιές και με πολύ αγάπη μαζεύουμε τον καρπό. Είπα τα καλά. Περίπου. Με φασίως του χρόνου θα ζήσω όσο στους αγρότες. Και μετά, πώς γίνονται λάδι, στο ηλεκτρυβείο? Ναι, στο ηλεκτρυβείο ξεχωρίζουν τα κλαδιά που τις ελιές, τα φύλλα, πλενίσκονται και μετά λιώνονται και φτιάχνει το λάδι. Να ξέρεις όμως ότι είναι πολύ σημαντικό τις ελιές να τις φροντίζεις. Γιατί πρέπει να τις κλαδεύεις, να τις σαπίζεις, να τις ποτίζεις. Και όπου να τις ψεκάζεις, να τις ψεκάζεις πάντα με βιολογικά φάρμακα. Για να μην μολύνεις το περιβάλλον και να φτιάχνει καλύτερα το λάδι. Και εσύ πού τα ξέρεις τα όλα? Πού τα ξέρω. Που μητσίσαι εγώ δουλεύω με τον παππού μου, έμαθα τα ούλα για μου. Εγώ θέλω να τα δω ούλα πώς γίνονται. Να τα δεις, αγάπη μου. Να μαζέψουμε μαζί τις ελιές. Και μαζί είναι να κάνουμε το λάδι. Μαζί. Τι με πιάσες τηλέφωνο και θέλεις να με δεις, Αρωνάρο? Τι έγινε, ρε? Κύριε Γιώργο, ήθελα να σας ζητήσω συγγνώμη που τους μίλησα και ξέθεσα σας. Ρε, γιατί έπιασες τον Αντρέα και δηλαδή έτσι πες έτσι κουβέντα, ρε? Ή έπρεπε να με πιστέψεις ή να κόψεις το λαιμό σου, ρε? Κύριε Γιώργο, εντάξει, πρέπει να με καταλάβετε για μένα. Ζητώ σας συγγνώμη, πραγματικά ζητώ σας συγγνώμη, αλλά πάνω στη ζήλια μου. Ποια ζήλια, ρε? Ρε, εσύ ανάμιση χρόνο που χωρίσατε, ρε. Δεν ξέρω τι κάνεις ούτε εσύ ούτε η κόρη μου, ρε. Ρωστή, πρόκειται πολύ καλά. Έχω δυο πελές μες στη κέλλη μου. Σε θέλω και εσένα. Κύριε Γιώργο, πρέπει να κάνουμε μια σοβαρή προσπάθεια και εσύ είσαι ο μόνος άνθρωπος που μπορείς να μας στηρίξεις. Και αντί να μας στηρίξεις, διάς μας μια και πάμε παρακάτω. Πρέπει να μας προστατεύσεις, κύριε Γιώργο. Ρε, κόσα μου δικηγόρο, δεν μπορείς να προστατεύσεις την Έλλη, ρε. Είπα μια μπελάρα, ρε, και αμέσως έπιασες το ζέκαμε σε ολόκληρο σενάριο μες στο μυαλό σου, ρε. Ρε, πρέπει να γίνεις σενάριογράφος εσύ, ο δικηγόρος, ρε. Εντάξει, κύριε Γιώργο, απλά εγώ ήθελα μόνο να σας ζητήσω συγγνώμη που σας εξέθεσα στον Αντρέα και στην Έλενα και να σας πω ότι στο τέλος της μέρας πιστεύω σας. Ορεστή, να σε βράσω και εσένα και τη συγγνώμη σου, εντάξει. Λοιπόν, θα πιάσεις την Έλλη και θα της πεις να πάει να ζητήσει συγγνώμη που την Αγγελική. Εντάξει. Αγγελική, μα και εντούτη. Α, εξίασα. Ο έρωτας. Να μπορεί να είναι. Τι γελά, ρε μαϊμούνα, α? Ναι, ρε, ο έρωτας που δεν έχει ηλικία. Άτε ρε, άτε ρε, και εσύ χύσες με μάνι μάνι εσύ. Νομίζω να φύγεις λίον τον το στυλάκι του θύματος και της κλάψας και να μιλήσουμε λίγο λογικά και όμορφα. Και στην τελική λίγη αυτοκριτική δεν έβλαψε ποτέ κανένα το αντίθετο. Και εσύ χρειάζεσαι τον παπά. Και στο κάτω-κάτω εσύ έκαμες περίπου τα ίδια. Ναι, δεν είπα ότι εγώ είμαι αλάθαστη ή έβαλα τον εαυτό μου στο απειρόβλητο. Αλλά και έτσι να είναι παρακάτω. Τι παρακάτω? Τούτη Αγγελική να μας τον πιάσει τον παπά, καταλαβαίνεις το? Λέει μου, κανένας δεν θα σου πιέ τον παπά, ούτε σέναν ούτε μέναν. Απλώς τσινό που πρέπει να γίνει είναι να επαναπροσδιορίσουμε τη σχέση μας μαζί του. Στην τελική είναι εμείς μεγαλώσαμε μια χαρά, θέλουμε τις αποστάσεις μας. Το ίδιο να είναι εσύ δικαίωμα να κάνει. Τσινός είναι υποχρεωμένος απέναντι μας. Μα τι είναι το δεντο κακομαθημένο που βγάλεις ώρες-ώρες? Γιατί? Τι γιατί? Γιατί αν θέλεις να επιδεικνύεις ωριμότητα, μόνο τότε δικαιώσαι να μιλάς. Σταμάτα να είσαι τόσο εγωίστρια. Εγώ έτσι είπα ότι έχω πρόβλημα να είσαι μια συντροφιά ο παπάς. Α, τώρα αλλάζεις μου τα δηλαδή, επί τόπου. Όχι, απλά τον τελευταίο καιρό ότι πω λάθος, ουλό σχολιάζει ειρωνικά ότι κάμω. Ουλά λάθος, ουλά φταίουν του. Συνέχεια αναπότομος. Τι κάνω τα γούλα αυτά, ούτε Αγγελική, τούτη τον άλλαξε. Καμία σχέση. Ένα είναι τούτη που τον άλλαξε. Και στην τελική, να σου πω κάτι, είναι εσύ δικαίωμα να είναι ελεύθερος. Πρέπει να τον αφήσεις λίγο να αναπνεύσει, είναι και ήρθαν τούλα εύκολα, ρε Έλλη. Έχει 24 χρόνια που βουράσει φυλακή για τον την κυρία που με γέννησε. Άφησε τον λίγο, εντάξει. Παρατήσεις να έρθει η Ευδοκία σε λίγο. Από αγαπούλα. Μπορεί να έκοψα το φάιν, αλλά τα μερίμα είναι το κόφκο. Και εξάλλου αρέσκονται στα φαγιά μου. Εσύ είναι τα πρόβλημα να έχεις. Έλα, Ρένα.
Ναι, μπορώ να μιλήσω, η Ευδοκία λείπει. Ναι, ξέρω το πολλά καλά ότι μπορείς να μιλήσεις. Είναι εγώ που παιδεύκομαι μισή ώρα να σε πιέσω τηλέφωνο. Είμαι χάλια, Άντρεα. Γιατί, τι έγινε? Πριν λιονεύει είναι η γυναίκα σου που δάμε. Προφανώς σε παρακολούθησε εμάς, σου είδε εμάς προχτές. Τι εννοείς είδε εμάς? Τι ακριβώς είδε η Ευδοκία? Ουρανή τα πατώματα στα δικά σου κυκλώματα, μπερδεμένα τα αρώματα με του έρωτα τα αντισώματα. Μη μιλάς και μη βιάζεσαι, να πονάς και να νοιάζεσαι. Είμαι εδώ να μοιράζεσαι, να χρειάζεσαι, να με νοιάζεσαι. Έπιασε βροχή τα αστέρια να δες πως πέφτουνε πάνω σου, σημάδια και φύλλα να που αντέχουνε. Με πιάσε σου λέω. Τώρα μπορεί να φύγω που δαμένα να πιάσεις το Αντρέα τηλέφωνο, να το πεις ότι πέρασα. Πριν αξαπνιστεί. Ναι, βρε μάνα μου, το καταλαβαίνω, αλλά δεν γίνεται, δεν μπορώ. Δεν γίνεται, είμαι παντρεμένη γυναίκα. Τι, φιλικά? Όχι, εντάξει, μπορώ και να καταλάβω και πέντε πράγματα. Πάρα πολύ σε ευχαριστώ. Δεν μπορώ. Κάτσε λίγο τώρα, γιατί μου χτυπάνε και το κουδούνι, θα τα ξαναπούμε, αλλά... Άσε με τώρα, άντε. Γεια σου, Μάνο, γεια. Άσε, άσε. Έλα, ρε παιδί μου, σε περίμενε, έφτιαξα καφέ. Άσε με, Αλεξάνδρα. Για καφέ είμαι τώρα, όξα για ποντίκο φάρμακο. Γιατί, ρε παιδάκι μου, τι συμβαίνει? Αλεξάνδρα μου, διώξε με, φτύση μου, ό,τι θέλεις καμία μου, μόνο θέλω μια χάρη. Τι ό,τι θέλεις που μένα. Αν μπορώ, ναι, πες τι είναι, όμως, μην μου βγάζεις και την ψυχή. Θέλω να προσλάβεις ξανά την Έλλη. Τι? Α, εντάξει, συγγνώμη, έχετε τρελαθεί όλη παρέα, ρε παιδί μου, τι είναι αυτά που μου λες? Μα πώς τε... Εσύ δεν είχες έρθει την άλλη φορά και με παρακαλούσες να μην την προσλάβω? Ναι, ρε Αλεξάνδρα μου, νόμισε ότι θα γίνει σωστός άνθρωπος, ότι θα πιάσει δουλειά και θα καταλάβει πως φτιάχνουν τα λεφτά. Νόμισε ότι θα ενηλικιωθεί, ρε Αλεξάνδρα. Και κανένα αποτέλεσμα? Κανένα. Επέλανε τέλεια από την ημέρα που ζητώ 5 ευρώ την ημέρα. Δεν μπορώ να τη ζω παραπάνω, να εκτεθώ. Καλά, ρε παιδάκι μου, εντάξει, πες το κάνω εγώ, αλλά. Και τι θα αλλάξει δηλαδή, και? Την πληρώσω εγώ. Και αν έρθει και δεν αλλάξει καθόλου και είναι πάλι η συμπεριφορά της αλλοπρόσαλη, τι θα γίνει μετά, μου λες? Δεν θα σε ενοχλήσω ξανά, Αλεξάνδρα μου. Σε παρακαλώ, πάρ' την τηλέφωνο τώρα. Πάρ' την τώρα. Α, τώρα. Θες και τώρα να την πάρω? Ναι, ναι, δεν θέλω να διώξεις την άλλη κοπέλα. Θα της πληρώνω εγώ το μισθό της. Το βασικό, βέβαια. Εντάξει, ναι, το βασικό έπαιρνε έτσι κι αλλιώς. Περίμενε λίγο τώρα, γιατί θα με αποτρελάνετε σήμερα. Έλα, Έλλη. Κοίτα να δεις, το ξανασκέφτηκα. Και μπορείς να έρθεις να δουλέψεις στο μαγαζί αν θες. Γιατί η κοπέλα που σε αντικατέστησε δεν μου κάνει. Αλήθεια, κυρία Αλεξάνδρα. Ευχαριστώ πάρα πολλά, σας ζείτε με. Θα το μετανιώσετε, να δουλέψω πάρα πολλά σκληρά. Να είμαι και πάντα χαμογελαστή με τις πελάτησες. Να κάνω ό,τι χρειαστεί, ό,τι θέλετε. Ναι, ναι, μπράβο. Με τον ίδιο μισθό, βέβαια. Το βασικό. Όχι, καλέ. Ποιος μπαμπάς σου κι εσύ, ο Νικόλας είναι. Ήρθε από την Κίνα έκτακτα, ναι. Ο Νικόλας είναι εδώ. Ναι, ναι, θα του πω χαιρετίσματα. Χαιρετίσματα, Νικόλα! Γεια σου, Έλλη μου, γεια. Και για πες. Με έχετε τρελάνει. Και πού είναι να μείνετε? Πού είναι το σπίτι? Να έχω δικό μου δωμάτιο? Να μείνουμε στο πατρικό μου. Εντάξει, λίγο παλιό θέλει λίγο σάσμα. Μπέτρινον, έκαμε το παππούς μου πριν πολλά χρόνια. Και ο πρώτος που να μπει μέσα, διότι αλέξει το δωμάτιο. Και αν θέλει να είσαι εσύ τούτος. Θέλω. Μακριά το σπίτι? Όχι ρε, κάνε ένα 2 χιλιόμετρα. Πολλά κοντά, αγάπη μου. Να ερχόμαστε με τα πόδια. Γαϊδουράκια είναι εσύ? Τέλεια! Ναι. Θα ερχόμαστε με τα γαϊδουράκια, τέλεια. Όχι ρε, αγάπη μου, εγκρίμαντος. Ζώνα, ποια είναι ποδήλατο. Εντάξει, ποδήλατο. Ναι, έχεις δικαίω. Χελώνεις να πιάσουμε? Ναι, να πιάσουμε, όχι χελώνεις. Ωραία, να δεις τα ίζω μαρούγια και ντομάτες. Αγάπη μου, το σπίτι θέλει ανακαίνιση. Αγάπη μου. Πότε να αρχίσουμε? Ήδη ξεκίνησε, δεν μπορεί να τελειώσει. Παπάς μου, τι θέλει τώρα? Έλα. Έλα, αρχηγέ. Πώς περνάς? Μόλις μιλούσαμε για τις συσκευές στο σπίτι του Φέδωνα και διέκοψες μας.
Άντε, γεια. Μου το κλείσε τα μούτρα. Ωραία, άρα πάει καλά. Να φύγω, να σας αφήσω να τα πείτε. Όχι, όχι, είναι εντάξει, Πέτρο μου. Τι είναι? Έκαμα τα ούλα χάλια στη ζωή μου. Αλεξάνδρα μου, να σε ευχαριστήσω, δεν έχω λόγια. Ε, καλά και εσύ τώρα, τι να ευχαριστήσεις. Πάντως είσαι και λίγο πονηρούλης, την αλήθεια δεν μου την είπες όλη. Α, δεν καταλάβω, ποια αλήθεια, είπα σου τα ούλα. Όχι όλα. Θέλεις και λίγο την ησυχία σου τώρα λιγάκι, να έχεις με την Αγγελική λίγο χρόνο, να έρχεται η Έλληνα να είναι κουρασμένη, ε! Καλά, εντάξει, μπορεί και να είναι έτσι. Πάντως θέλω να σε ευχαριστήσω γιατί φέρθηκες κυρία και στην Έλληνα, στην Αθηνά, σε μένα. Να σε φιλήσω τώρα, Αλεξάνδρα, και ο Θεός να σε έχει πάντα καλά. Έλα, μωρέ, γεια. Μεσανίδα! Θα σε μαζίσω! Θα σε μαζίσω! Κι άλλος εραστής! Για μένα που λέει. Γεια σου, Νικόλα. Γεια σου. Στο θκιάωρο να πάει. Στο θκιάωρο να πάει. Κάτσε λίγο. Να ομίσει γεια σου εμένα, ρε. Σταμάτα λίγο. Δεν είναι για άλλη μια φορά. Δεν είναι αυτό που νομίζεις. Άκουσε με λίγο, αγάπη μου, γλυκιά, άκουσε με. Τίποτα. Ο άνθρωπος τον φώναξε εγώ εδώ. Να του πω ότι θα προσλάβω την κόρη του πάλι στη δουλειά. Και θέλω να με ευχαριστήσει. Τίποτα. Αλεσκανδρία. Λίγε μου την πέση. Change your heart. Look around you. Change your heart. Θέλεις να πεις ότι ό,τι είδες, δηλαδή ότι... ότι νομίζεις ότι είδες. Συγχωρείς το. Εσύ ενόχλησε. Φυσικά σου με ενόχλησε. Εδιέλυσε με. Εσκότωσε με. Μέχρι ένα σημείο μπορώ να το καταλάβω. Μπορώ να το κατανοήσω γιατί ίσως ήταν μια στιγμή αδυναμίας. Μια στιγμή έντονης συγκίνησης. Έτσι μπορώ να το αντιμετωπίσω. Θέλω να ξέρω ότι αν εσύ επιμείνεις, τότε εγώ να αποχωρήσω. Γι' αυτό θέλω να ξέρω, Λενά. Έλα, επιμείνεις. Sorry, my friend. Δέχτου τη συγγνώμη μου. Να βράσω τη συγγνώμη σου, εντάξει. Τι έπαθε ο άνθρωπος, ρε παιδί μου, τι ταραχή είναι αυτή. Καλά, γιατί δεν μου εξηγήσετε, ρε παιδιά. Γιατί προλάβαμε. Προλάβαμε, ρε παιδάκι, να εξηγήσουμε. Πώς είσαι, ρε παιδάκι μου. Εντάξει, μόνο είμαι λίγο τώρα. Αλεξάνδρα, να το χαίρεσαι. Αμδέ. Τι εννοείς με το αμδέ. Θα το πούμε σε λίγο εμείς. Έτσι γάδαρο, δεν είδα ποτέ μου εγώ. Τι άνθρωπος είσαι εσύ, ρε παιδάκι μου, ρε ζήλη με έκανες. I'm sorry, my love. Το πάθος μου για σένα φταίει. Τι να κάνω. Το ξέρω, στο κεφάλι φταίει. Γιατί αν μ' άκουγες, δεν τα κάνεις αυτά, δεν θα του ρίχνεις μολιά. Μα πήγα μέσα και τον είδε να σε φυλάει τον άτιμο. Τι να με φυλάει, παιδάκι μου, ήρθε ο άνθρωπος εδώ, του εξήγησα για την κόρη του. Και μ' αγκάλιασε για να με ευχαριστήσει. Τον είδε να με φυλάει στο στόμα. Α, στο στόμα! Αν τον έβλεπα στο στόμα, παιδάκι μου, θα τον είχαμε θάψει! Ακούσε με λιγάκι. Τελειώσαμε, Νικόλα. Εγώ δεν αντέχω άλλο. Τελειώσαμε. Θα ζητήσω διαζύγιο. Ωραίο αστείο. Μπράβο, με έκανες και γέλα. Τελείωνε, ρε. Πάμε πάνω. Πάμε πάνω στην καρκόλα να την κάνουμε να τρίξει. Αφήσε με λίγο, Νικόλα. Νικόλα, ακούσε με! Τελειώσαμε εμείς οι δύο. Χωρίζουμε. Τώρα σοβαρό μιλάς. Όπως σε βλέπω και με βλέπεις. Τελειώσαμε. Τελειώσαμε. Τελειώσαμε! No.
Εκοιμηθήκαν τα μωρά. Ναι. Ρε Άντρε, πάρα πολύ ωραίος που λείπει. Λαλείς να δεν σε συνέβηγαν τίποτε. Πού ήσουν? Έκλεισες το κινητό σου? Τελείωσε με μπαταρία. Ενημερώθηκες? Αντρέα, βούρα πίσω της. Παίρνει πάνω. Πήγαινε, κοίτα, ακούμε. Δέμε. Εγώ να κάτσω εδώ με κουκλίτσα, αμήλυτη, αταράχη, θα ακούσεις κλίχ. Άντε, πήγαινε. Κάτσε με, δέμε. Θες να αφήσεις, μπορείς να το κάνεις. Εγώ δεν έχω τη δύναμη. Δεν έχω τόση δύναμη. Ξέρω ότι φέρθηκα σαν γυναικούλα. Ήθελα όμως να δω τις προθέσεις της Έλληνας. Ήταν παρορμητικό. Ξέρω ότι εκείνο που αισθάνεσαι για εκείνο είναι τεραστίο. Ίσως να σε καταλαβαίνω, Ζόλας. Οποιοςδήποτε στη θέση σου να μπορούσε να το περάσει. Ακόμα κι εγώ. Καλύτερα να με έβρισες. Κάνεις με κομμάτια έτσι. Ένα ήταν πρόθεσή μου. Ήταν βλακία να σταματήσω τα χάπια σαν τις έλλειψεις. Γιατί τώρα γίνεται να με εγκρατήσω τον μωρό. Γίνεται να με εγκρατήσω κάτι δικό σου. Ακόμα κι αφείς. Τουλάχιστον το πλασματάκι είναι αποδείξει ότι ζήσαμε κάτι δυνατό. Όχι, θα σου ζητούσα ποτέ να το ρίξεις τον μωρό. Ναι, αλλά ίσως και τον μωρό είναι ο λόγος μπορεί να μείνεις μαζί μου. Αλλά ας μην το συζητήσουμε τώρα, αν υπάρχει λόγος. Είμαι σίγουρη διαλυμένη. Γιατί είσαι τόσο τέλεια? Πιέσαι άλλο ένα τώρα, γιατί μην νομίζεις ότι δεν καταλαβαίνω, επειδή είμαι άντρας. Εγώ να είμαι λίγο πιο σκληρή. Καταλαβαίνω ότι είναι ευδοκιά, ρε Έλενα. Και στην τελική μια χαρά σου τα είπε, γιατί είναι εκείνη που φταίει που χωρίσετε. Ναι, ξέρω το, Αθηνά. Ξέρω το, με συνεχίζεις. Που την άλλη, τι να κάνω, να πω ότι χωρίζω με τον Ανδρέα, να τέτοιο είπα το. Ήμουν έτοιμη να σηκώθω να φύγω. Αλλά ξέρω ότι σε ένα μήνα, σε δυο, σε έξι, να ξαναπώ πίσω. Λες και η μοίρα μας παίζει μας παιχνίδια. Δεν θέλω να δικαιολογηθώ. Είμαι φάουλ 100%. Δεν σου ζήτησε κανείς να δικαιολογηθείς και εντάξει, εσύ, Αθηνά, σταματά. Ας την ισχύει. Εν τέλει είναι το χωριό του Φιαδανά. Έχει μια αναγιά τεράστια με πολλά μεγάλων κορμό που χωρμένουν όλοι μέσα. Για έκανε έτσι, για να δω. Πώς είσαι, παιδί μου, σε αυτά τα χάλια? Έσκαβες όλη μέρα, πήγαινε πλύνε τα χέρια σου. Πες μια καλησπέρα πρώτα. Καλησπέρα. Πάω να πλύνω τα χέρια μου και έρχομαι να σας τα πω. Πω. Να κάνεις και ένα μπάνιο, να αλλάξεις ρούχα. Πείτε τα εσείς, θα κάνω παρέα εγώ μαζί του. Ευχαριστώ, Πέτρο. Τελικά επίστεψες με, αγάπη μου. Δηλαδή τώρα έχουμε δοκιμαστεί και να επανασυνδέσει. Ναι. Να δούμε πώς θα να πάει.
Ω, τι βλέπω. Αγκαλίτσες, αγκαλίτσες. Παπά μου, συγγνώμη. Να μην ξανακούσω τη λέξη. Ούτε σήμερα, ούτε ποτέ. Κύριε Γιώργο, ξαναϊβρώμεν τα με την Έλλη. Παπά, να μου πούσει το μάτι σου, γιατί μαύρο πονείς. Όχι, δεν έχει τίποτε το μάτι μου, εντάξει. Ούτε ούτε πονώ. Ήβρετε τα είπες. Δοκιμαστική επανασύνθεση. Ναι, δοκιμαστικά έτσι, για να δούμε πώς είναι να πάει, έτσι, να με πνιούμαστε κιόλας. Ωπα, μισό λεπτό, δεν κατάλαβα, Έλλη. Εσύ, άμα ναι, είναι δοκιμαστικά, πιέζεσαι, δηλαδή. Αρκεψέ ο παλάρο λίγο, να. Σουσουνάκι μου, με θυμώνεις, έχει εσένα που το είπα. Κέψε, δε βαρέ. Λοιπόν, κόψε το λαιμό σας, εντάξει. Παπά, περίμενε. Είπα σου συγγνώμη. Αφού δεν το εννοείς, Έλλη. Όχι, εννοώ το. Δεν θέλω πλέον να είμαι εγωίστρια μαζί σου. Κοίτα, δεν μου να κάνω τώρα. Παρακολουθώ. Ναι, κυρία Αγγελική, η Έλλη είμαι. Ναι, ξέρετε, τσίνα ούλα που σας είπα πριν, εν τα εννοούσα. Εν το ιδιορύθμο χιούμορ που λέει ο παπάς ότι έχω. Ναι, ναι. Άι, μάνα μου, ηθοποιός έπρεπε να γίνει τούτη. Α, πιστέψετε με. Όχι, όχι, πολλοί κόσμος με παρεξηγεί, αλλά για πλάκα μου το κάνω. Χαίρομαι πάρα πολύ που κάνετε παρέα με τον παπά μου και που είναι να πάτε στο ταξίδι μαζί του. Ναι, και ήθελα να σας πω αν μπορείτε, να έρθετε απόψε ποτέ να φάμε μαζί. Ναι, μου, θα την τάξω στη χάρη σου. Ναι, εγώ είναι να μαϊρέψω. Καλό, ποιος είναι να μαϊρέψει ο παπάς. Ξέρω και εγώ να μαϊρεύω. Να έρθετε, να σας περιμένουμε. Μεγάλο χάρη μου, μια λαμπάδα στον πόιντις θα σου φέρω. Τι να πω τώρα. Τι πότε, κύριε Γιώργο, να με μπεις. Εγώ θα πω. Έλλη, τράβα μέσα να μαϊρέψεις τώρα. Το θέατρο του Καλικάντζαρου καταντήσαμε τα μεσάτε. Ζουζουνάκι μου, πάει καλά. Ξέρω εγώ να μαϊρεύω. Έλλη, άκουσες τι είπε ο άντρας σου στην κουζίνα. Εντάξει, παπάκι μου, να πάω. Είσαι ευχαριστημένος όμως. Λίγο. Ας συνεχίσει έτσι, να δείξει. Πες. Τσακλή ώρα. Καλά. Όταν δεν χωράγησε η καρδιά μου. Έμπορο χωρίς τον Μιχαήλ, έμπορο. Ξέρω το. Να πάω εγώ να το φέρω. Δεν θα πάει που ποτέ να σε λιτσάρουν αν πάει μέσα. Έχω τον τρόπο μου, Λουκά. Τι τρόπο, ρε Πολίνα, τι τρόπο. Θα τους πω την αλήθεια. Θα τους πω ακριβώς τι έγινε μετά που έβαλες εσύ να παγαγούν το μωρό. Τι εννοείς, τι θα τους πεις δηλαδή. Θα τους πω ότι εγώ και η Λίζα εσχεδιάσαμε τότε τον ούλο. Είναι η αλήθεια. Ήξερα το. Ήξερα που ήταν το μωρό. Πέμω ότι περιπέζεις με. Πέμω ότι λαλείς φελάρες. Πέμω ότι δεν ξέρεις τι λαλείς. Προφανώς να γίνει χαμός μεταξύ τους. Εντάξει, να πεις και εσύ χωρίσες με τον Μάρκο, αλλά η Ευδοκία είναι έγκυος και είναι πολλά καλό πλάσμα. Δεν ξέρω αν αντέχω άλλο την αγωνία. Να πιω στον Αντρέα να μου πει τι έγινε. Αντρέα, έλα, τι έγινε, μπορείς να μιλήσεις. Ναι, η Ευδοκία είναι πάνω. Ξάπλωσε. Δεν ήθελα να συζητήσουμε κάτι, μέσα σε άκρες μόνο. Νιώθω πάρα πολύ άσχημα. Έπαψες να μ' αγαπάς. Τελειώνει τον ποτέ. Ανδρέα! Βοήθεια! Κλείωσε. Βοήθεια!
Αγάπη μου, τι έπαθες? Αγάπη μου. Τι έγινε? Είδα αίματα. Πλημμύρα μέσα στα αίματα. Πολύ να θέλω την αλήθεια. Εσύ έβαλες να σκοτώσουν τη Λίζα. Τούτο εφόρεμα για δεξίωση. Να το φορήσω η ώρα 10:30 το πρωί. Να πάμε πού? Θα πάμε στο Δημαρχείο να παντρευτούμε. Το προηγούμενο φουστάν είναι βρε μας πολύ κουρσουζιά. Η άδεια και τα πράγματα μου λέει κανονισμένα από την προηγούμενη φορά. Έλα, έλα κύριε. Σας. Μα ρίψε κινέζικα, τρώιστα. Μια, πάρα πολλά. Πού χτύπησε το μάτι σου? Ποιον? Α, εδώ και μου. Το ντουλάπι είναι αυτοκινήτου. Κάτι μου έπεσε μέσα στο αυτοκίνητο και σύψα να το πιάσω. Όπως έρχομαι πάνω, ήρθε το ντουλάπι και έδωσε μου. Ένα τίποτα όμως, έτσι μόνο. Διάλυσες με. Που σέναν ξεκίνησε το κακό. Άρκεψα να πίνω, χώρισα με τον Αντρέα, κατάστρεψες με. Σήκω και φύγε τώρα. Έλενα, σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ. Με μου στέρεις τον Μιχαήλ. Το αντέχω. Θα σου τα πω όλα. Να πέσω στα πόδια σου. Να πέσω, δεν έχω πρόβλημα. Και ναι, που μένα αρκέψαν όλα. Που μένα. Γιώργο μου, δεν ξεχνά σα. Δεν ξέρει τι έπαθα, Παναγία μου, τι ανησυχία με έπιασε. Τι επιπόλαια κάναμε. Δεν σε πήγα μετά την πουνιά στο νοσοκομείο να δω. Ευτυχώς είσαι όρθιος όμως. Για να δω το. Για να σε δω λίγο το μάτι σου. Αχρηστεύτηκε το νεύρο, βρε Γιώργο, Χριστέ μου. Δεν αχρηστεύτηκε το νεύρο, κυρία μου. Απλά νοήματα σα κάνει. Τι νοήματα? Να σας συστήσω, η κυρία Αλεξάνδρα, η κυρία Αγγελική μου, η Αλεξάνδρα ανησυχούσε για τον μπάτι μου. Τι να σου πω, ρε Λένα. Έχει μια ώρα που την εξετάζει ο γυναικολόγος. Κλείωσε γιατί έρχεται ο γιατρός. Γιατρέ, πού είναι η Ευδοκία, ούλα, εντάξει? Λυπούμε. Την έχουμε πάρει στο χειρουργείο. Στο χειρουργείο? Γιατί?